Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ από το πιεστηρίο και καλησπερίζουμε, όπως σας είχαμε ενημερώσει και νωρίτερα, τον κύριο Ηλία Παναγιώταρο, βουλευτή με τη Χρυσή Αυγή στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε και πολύ. Σας. Και τον κύριο Αρτέμι Μαθεόπουλο, βουλευτή επίσης στις Σέρες με τη Χρυσή Αυγή. Επανεξελέγησαν και οι δύο. Η Χρυσή Αυγή, η οποία είναι τρίτο κόμμα στην Βουλή, με ένα ποσοστό της τάξης του 6,28%, το οποίο, σύμφωνα με αυτά τα οποία περιμένατε και μας λέγατε εδώ, γιατί σας είχαμε για προεκλογικά φιλοξενήσει, ήταν χαμηλότερο από τις προσδοκίες που είχατε διατυπώσει εδώ. Ναι. Έτσι, περιμένατε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Εγώ είχα πει από 7, 9, 9,5 εκεί είχα πει. Ναι. Παρομοίως. Ήταν 6,28. Αλλά αν σκεφτείτε ότι η μοναδική τηλεοπτική εμφάνιση της Χρυσής Αυγής υποψηφίων βουλευτών ήταν στην εκπομπή σας και πουθενά αλλού, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν ήταν. Ο αγώνας δεν γινόταν επί ίσης όρης. Όταν ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής έκανε ένα προεκλογικό αγώνα από ένα καρτοτηλέφωνο, την ίδια ώρα που η αρχηγή των υπολείπων κομμάτων, από το πρώτο μέχρι το 7ο-8ο κόμμα, είχαν καθημερινή παρουσία στις τηλεοράσεις, σε συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, μπορούσαν να κάνουν δώσεις συνέντευξης τύπου, μπορούσαν να κάνουν τα πάντα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας είδους χρηματοδότηση για τη Χρυσή Αυγή, με τα απολύτως προβλεπόμενα και απαραίτητα μπορέσαμε και κατεβήκαμε στον εκλογικό στίβο. Στον εκλογικό στίβο. Από τη στιγμή που επί της ουσίας ήμασταν μόνοι εναντίον όλων, το αποτέλεσμα μας δηλαδή, δηλαδή, Παναγιώταρε, ότι σας ψηφίζει για αυτά που πιστεύετε ή η αντίδραση. Μετά από την τέταρτη φορά πάβει να αντιδράσει. Γιατί υπάρχει το μνημόνιο, υπάρχει λιτότητα, υπάρχει φτώχεια. Έχουμε και θέσεις όμως, έχουμε ένα πρόγραμμα. Υπήρχε και εναλλακτική, υποτίθεται. Όχι, ήθελε πιο ακραία. Να πονέσει το σύστημα πιο ακραία. Ασφαλώς εκφράζουμε μια μερίδα του ελληνικού λαού, η οποία σκέφτεται κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά να είμαστε ακόμα αντίδραση μετά από 3 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσία, μέσα από διώξεις οι οποίες είναι πρωτοφανείς για τα μεταπολιτευτικά θέματα. Αυτό το πράγμα όμως, αν υπήρχε ιδεολογικό, θα ήταν ακόμα περισσότερο. Εγώ θεωρώ. Δηλαδή αυτό θα ήταν σε εισαγωγικά δώρο για να σας ανεβάσει μια πλευρά σε ποσοστών. Κύριε Κουρία, εγώ θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός, που μας εμπιστεύθηκε με την ψήφο του και μας ανέδειξε στη τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας και σε όσα είπαμε στην εισαγωγή. Γιατί δεν υπήρχε η Ευανθρόπουλη. Ορίστε. Πριν το 2000. Πριν τα μνημόνια. Υπήρχε και ο καθένας εκφράζεται διαφορετικά. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι όμως κόμμα διαμαρτυρίας. Είναι η κατάσταση της ζωής που υπήρχε. Ασφαλώς. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν ένα κόμμα το οποίο ασκούσε στην αντιπολίτευση. Ναι, μεν καταγγέλαμε τα κακώς κείμενα της απερχόμενης συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, αλλά από την άλλη προτείναμε και συγκεκριμένες λύσεις, για τις οποίες ο ελληνικός λαός μας τίμησε, διότι πιστεύω ότι αυτές οι λύσεις είναι άμεσα εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές. Όπως αντίστοιχα, μια συντηρητική πλειοψηφία του εκλογικού σώματος εμπιστεύτηκε για τις θέσεις που εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και περιμένει να τις κάνει πράξη μετεκλογικά. Μήπως φταίτε για το ότι δεν πήρα το ποσοστό το 7, το 9 λόγω της συμπεριφοράς των. Όχι. Υπήρχε και νοθεία, έτσι. Το 6,3 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πάρα πολλά άκυρα τα οποία θα έχουμε στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία τις επόμενες ημέρες. Όπως και στις προηγούμενες υπήρχαν πολλά άκυρα. Ναι, υπήρξε καταγραφή. Και διαπιστώθηκε επίσημη διαπιστώθηκε. Υπήρξε, όπως γνωρίζετε και εσείς καλύτερα ίσως από εμάς, μια πολύ μεγάλη πόλωση μεταξύ των δύο κομμάτων που διεκδικούσαν την πρώτη θέση. Μέσα όμως εκεί στην καταμέτρηση υπάρχουν εκπρόσωποι από όλων των κομμάτων. Υπάρχει και από εσάς. Την ώρα που θα βάζανε άκυρα. Όχι παντού. Εγώ εκεί που ψήφισα στο εκλογικό κέντρο, για παράδειγμα, η Χρυσή Αυγή είχε. Ενώ τα άλλα κόμματα μπορεί να μην είχαν. Και μάλιστα, και επειδή επισκέφθηκα 2-3, γιατί πήγα και του δικού μου να ψηφίσουν, όπου πήγαινα έβλεπα. Δεν υπήρχε δηλαδή. Ήταν από τα λίγα πάντα εκπρόσωπα. Ήταν μια εκστρατεία την οποία. Εκεί που ήταν σε 2-3 σχολεία, α πούμε. Προεκλογικά, διότι θέλαμε να περιορίσουμε το φαινόμενο της καλπονοθείας. Όχι να το εξαλείψουμε παντελώς, είναι αδύνατο, αλλά να το περιορίσουμε και τα καταφέραμε. Το ζητούμενο δεν είναι το ποσοστό. Δηλαδή πιστεύετε ότι. Δεν το καταλαβαίνετε. Όλοι... Δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, να σας πω, η Εφορευτική Επιτροπή. Ναι. Όχι, να σας πω κάτι το οποίο μου μετέφερε νομικός, ο οποίος ασχολήθηκε ενδελεχώς με την προεκλογική προετοιμασία και ο άνθρωπος ο οποίος έχει βγάλει ένα πόρισμα, αν θέλετε, για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Καταμετρώντας τα άκυρα στο σύνολό τους, βλέπει ότι παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε ποσοστό από τις εκλογές του 12, τις ευρωεκλογές του 14 και τις εθνικές εκλογές του 15. Μια μεγάλη εκτείναξη ποσοστία των άκυρων. Δεν λέω ότι όλα τα άκυρα ήταν της Χρυσής Αυγής, ήταν γενικότερα. Γιατί δεν ζητήσανε καταμέτρηση,
Δηλαδή, συμπερασματικά να βγάζει ένα. Τι ήθελα να πω στην αρχή για να το λύσουμε αυτό. Δεν είναι το ποσοστό το θέμα. Το θέμα είναι η τρίτη θέση. Θα διαμαρτυρηθεί και άλλα κόμματα. Μπορεί να πω κάτι. Τα άλλα κόμματα όμως έχουν όλους τους ανθρώπους στη θέση τους, έχουν τις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οτιδήποτε άλλο. Εμείς έχουμε έναν αρχηγό στη φυλακή, έχουμε 6 βουλευτές στη φυλακή. Αυτό είναι δυναμώνει την αντίδραση οπαδού. Μέχρι σε ενός σημείου δυναμώνει. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν και δημιουργούνται και αντικειμενικές δυσκολίες. Επαναλαμβάνω, ο αρχηγός Χρυσής Αυγής έκανε 3 ή 4 παρεμβάσεις από ένα κακό τηλέφωνο. Ολιγόλεπτες. Όταν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί είχαν δυνατότητα να βγαίνουν σε όλα τα κανάλια καθημερινά και να κάνουν δηλώσεις, συνεντεύξεις και οτιδήποτε άλλο. Και κάτι ακόμα που σας είπα, ότι η πόλωση, το είδατε εξάλλου, υπήρχε μεταξύ των δύο κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και ήταν πολύ μεγάλη και κάποιοι λύγησαν. Μην τυχόν έρθουν οι κομμουνιστές στο... και μας πάρουν τα σπίτια. Πώς βλέπετε την κυβέρνηση? Είναι πολύ νωρίς για να στα λόγια, στα λόγια, καθένας, στιγμή, ναι. Στα λόγια θα να θυμηθούμε τι λέγε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81 έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την ΕΟΚ και την ίδια στιγμή υπέγραφε η παραμονή των βάσεων, υπέγραφε τα πάντα. Και πολλά πράγματα, έτσι. Ορίστε. Ηλία μου, επιτρέπεις, μην το πάμε στο 81, να πάμε το 2012 που ανέλαβε την εξουσία της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Που μπήκε μέσα στη Βουλή με σκισμένα μνημόνια. Έτσι. Τα ζάπια ο Σαμαράς είχε κάνει 3 ζάπια, τα οποία είχε εξαγγείλει ότι θα φέρει το τέλος των μνημονίων. Μπήκε με σκισμένα μνημόνια και την τελευταία στιγμή είπε ότι θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις Ελλάδος απέναντι στους Ευρωπαίους δανειστές. Και πάμε στο σημερινό είναι το οποίο πάρα είπατε. Πολύ απλό. Στο σημερινό το οποίο είπατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά είχε σαν σημαία του το σκίσιμο του μνημονίου. Έτσι έλεγαν μέχρι και την ίδια ημέρα των εκλογών. Την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, 60-70% έλεγαν ότι πρέπει να διαγραφεί αυτομάτως. Έλεγαν ότι πρέπει να γίνει λογιστικός έλεγχος του χρέους. Έλεγαν επίσης ότι θα πρέπει να διεκδικηθεί άμεσα το κατοχικό δάνειο. Και έχουμε φτάσει 10 ημέρες μετά τις εκλογές. Να πω κάτι, δεν τόλμησε να ψελίσει ο Υπουργός Οικονομικών στο Σόιμπλε λέξη για το κατοχικό δάνειο. Σήμερα ήταν αυτό. Έτσι δεν είναι? Ή ανταυτού, τι είπε, βοηθήστε μας. Γιατί στην Ελλάδα τρίτο κόμμα είναι η Ναζί της Χρυσής Αυγής και αν δεν μας βοηθήσετε μπορεί να γίνουμε δεύτερη ή πρώτη. Μιλάμε για αστειότητες. Και φυσικά πάει η παραγραφή, η διαγραφή του χρέους, ούτε καν η... Το γεγονός όπως είπα και τώρα κύριε Παθόπουλο, ότι συντείνεται από την μέρα που εκλέχθηκε αυτή η κυβέρνηση. Όλος ο κόσμος μιλάει για Ελλάδα. Δεν είναι θετικό? Θα δείξει. Θα δείξει και το 12 μέρες. Υπάρχει μια θετική τοποθέτηση. Όχι, όχι. Και συζήτηση. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Εμείς είμαστε με την Ελλάδα και όχι με τα κόμματα. Δεν επιθυμούμε την καταστροφή της χώρας για να επιβεβαιωθούμε σαν αντιμνημονιακή και αντιπολιτευτική δύναμη. Να πούμε ορίστε ότι λέγαμε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα κάνει πράξη τα όσα έλεγε, με αποτέλεσμα να καταστραφούμε περισσότερο από όσο είχαμε καταστραφεί μέχρι σήμερα. Σας πάντως είχατε στόχο να φύγει αυτή η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή το πρώτο που λέγατε είναι να φύγει αυτή η γιατί κυβέρνηση. Γιατί εξέφραζε μνημονιακές και εξαρκούσε μνημονιακές πολιτικές. Και μας έβαλε, έβαλε και φυλακή. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν συνεχίσει. Παράνομα, άδεια και αντισυμβατικά. Αλλά έφυγε πάντως. Ναι, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση που ήταν πρώτο στόχο, α πούμε, μας λέγατε εδώ πέρα, πρώτο στόχο είναι να φύγει η κυβέρνηση. Αυτό ο στόχο επετεύχθη. Τώρα πρέπει να φύγει το μνημόνιο. Το λέμε έτσι ορθά κοφτά και δεν αλλάζουμε ούτε κόμμα σε αυτό το οποίο λέμε εδώ και χρόνια. Ας έχουν βάλει 400 εφαρμοστικούς νόμους, έχουν βάλει το οτιδήποτε. Είναι, αλλά, ακόμα και σήμερα που επικαλείστε τον κύριο Σόιμπλε, τη λέξη Τρόικα, ας πούμε, δεν την είπε ο κύριο Σόιμπλε. Δηλαδή, είστε παλιό, συνέχεια... πρόγραμμα. Ναι, δεν είπε πάντως για Τρόικα. Η ουσία μετράει, δεν μετράνε λέξεις. Επικοινωνιακά, ναι. Να σας πω κάτι, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Ενδεχομένως να χειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια πράγματα υπέρ του δέοντος, να έχει κάποιο αποτέλεσμα, έστω και ψυχολογικό, αλλά η ουσία μετράει. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν μου λέει τίποτα το γεγονός. Σημαίνει εάν. Δεν του κόψε ο Τσίντερ. Συγγνώμη. Ο ΕΦΙΑ ελαχιστοποιηθεί. Εάν ανεβάσει το 100% σε 751. Έχουν όμως μερίδιο ευθύνης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι ασχολούνται με τα ενδυματολογικά του κυρίου Βαρουφάκη, το αν φοράει γραβάτα, αν φοράει μπουφάν, και δεν μιλάνε για την ουσία που έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει παραλάβει μια οικονομία διαλυμένη, έχει καλλιεργήσει ελπίδες μεγάλες στον ελληνικό λαό, για τις οποίες είναι υπόχρεος να τις εκπληρώσει εν ευθέτω χρόνο, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δείξει ένα ουσιαστικό έργο. Εμένα δεν μου λένε τίποτα ούτε οι εξαγγελίες, ούτε οι συνομιλίες. Απλώς επισημαίνουμε ότι συμβαίνει κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Μόνο με τον Παπανδρέου το 81 είχε συμβεί και με τον Καραμανή τον Κωνσταντίνο. Επιβεβαιώνεται ότι οι βαθιές ρίζες του ΣΥΡΙΖΑ τελικά φτάνουν πίσω στον κλεφτομάσο. Άλλαξε ένα κλίμα. Σωστό. Αλλά άλλο τα λόγια και άλλο οι πράξεις. Φοβούμαι ότι ο συνταξιούχος δεν περιμένει να αλλάξει το κλίμα. Περιμένει να αλλάξει η κατάσταση τσέπη του. Και του ίδιου, διότι σου λέει κάτι. Εμείς είμαστε υπέρ του οτιδήποτε θα γίνει
προς όφελος της πατρίδος μας. Αλλά από εκεί και πέρα, βλέποντας ότι αφού δεν, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν είναι λογιστικός έλεγχος του χρέους, για να μάθουμε επιτέλους αυτό το οποίο έλεγαν και αυτοί. Ο Τσίπρας είπε προχθές ότι, για το ρωτήθηκε, η Εξεταστική Επιτροπή που έχουμε πει θα είναι. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι κάτι διαφορετικό από το λογιστικό έλεγχο του χρέους. Η Εξεταστική θα έχει λογιστικό έλεγχο μέσα. Εμείς θέλουμε το λογιστικό έλεγχο άμεσα. Άμα το κάνει, θα το σύρριξουμε. Άμα άμεσα, για να δούμε πόσα οφείλει η Ελλάδα. Σε ποιους τα οφείλει, γιατί τα οφείλει και αν θα πρέπει να τα οφείλει. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς ότι όλα αυτά τα τεράστια ποσά τα οποία ακούτε, τα τεράστια ποσά τα οποία δανείστηκε η πατρίδα μας με το πρώτο μνημόνιο, αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τόκους και ούτε καν κεφάλαιο δανείων. Πώς είδατε την πρόταση, την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που έκανε δεχτό το πόρισμα του κ. Ντογιάκου με 2-1. Το ανάποδο έγινε. Για πρώτη φορά. Υπάρχει αντιστροφή του κλίματος και υπάρχει στοιχειοθετημένα πλέον με νομικά, σοβαρά μάλλον νομικά επιχειρήματα, ότι δεν υφίσταται εγκληματική οργάνωση και ότι η Χρυσή Αυγή είναι νόμιμο πολιτικό μια κόμμα. Ο εισηγητής έχει μια γνώμη η οποία είναι μεγαλύτερης βαρύτητας. Είναι τριμελές. Όντως είναι εισηγητής. Είναι τριμελές. Ο εισηγητής. Όπως και ο εισηγητής. Πράγματι δεν είναι ψέματα, είναι εισηγητής. Η εισήγηση του συγκεκριμένου. Έχει μεγαλύτερη σημασία από τους υπόλοιπους δύο. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο. Το λέγαμε και πριν αρχίσει η εκπομπή. Ορίστε. Ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί σωστά. Καταρχάς. Μέρος της δικαιοσύνης λειτουργεί σωστά. Τώρα θα σας το έχω ξαναπεί αυτό. Δηλαδή, όταν ένας δικαιοσύνης. Αν λειτουργούσε σωστά. Αν λειτουργούσε σωστά. Δεν θα γινόταν πάρα πολύ. Κύριε Παναγιώτη, αφήστε με το πω. Λέω ότι ακούγεται ο ένας δεν είναι σωστός. Να λες ότι αυτός ο δικαστής ο οποίος βγάζει μια απόφαση καλή για μένα είναι σωστός και οι άλλοι δύο είναι πιο σωστοί. Επιτρέπετε να πούμε δύο πράγματα για την υπόθεση για να δείτε. Καταρχάς, υπάρχουν κάποια στοιχεία. Αν δείτε επιχειρήματα όταν θα γίνει τύχη. Ότι όμως και δύο-τρία πράγματα σχετικά με το τι πρότεινε ο κύριος Σαλάτας, ο εφέτης που ήταν και ο εισηγητής. Ότι δεν στοιχειοθετείτε το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Ναι, το δικαιολογείτε. Καταρχάς, να πούμε στον κόσμο κάποια πράγματα. Ό,τι είχαν ακούσει στις τηλεοράσεις τόσους μήνες, στην αρχή τα πρώτα, τα κρυφά καταστατικά του κόμματος, διάφορες άλλες υποθέσεις, άλλες ιστορίες, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί πολύ απλά ακόμα και το βούλευμα, το βούλευμα Τραγέλαφος, το οποίο είναι εντελώς ατεκμηρίωτο. Το Γιάκου, λέτε. Ναι, το ναι. Οποίο επί της ουσίας το δέχτηκαν οι δύο δικαστικοί, πόρισμα, οι οποίοι τώρα γιατί είχαν επαφή με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Αθανασίου, ο μεν ένας, ο κ. Σάβας, μία μέρα πριν την απόφαση του βουλεύματος. Σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Παρακολουθείτε τους δικαστές. Δεν τους παρακολουθούμε, αυτά βγήκαν στη φόρα. Υπάρχουν δημοσιεύματα για τα οποία θα πρέπει. Και εσείς δεν έχετε πληροφορίες πολλές φορές. Υπάρχουν δημοσιεύματα. Σας λέω εγώ συγκεκριμένα πράγματα. Ο εφέτης, ο κύριος Σάβας, βρέθηκε με τον κύριο Μπύρμπο, τον διευθυντή του γραφείου του κύριου Αθανασίου, που ήταν και αυτός πρώην εφέτης, και πριν από λίγες μέρες και βρεθήκε στο σπίτι της δεύτερης εφέτης, κυρία Μπόγκα. Και τα λέγανε μεταξύ. Εδώ γράφει η Καθημερινή ότι πρόκειται για έμπειρη. Εντάξει, έτσι μπορεί να γράφουνε. Και για τον Γεωργάκη και τον Παπανδρέο γράφανε ότι είναι έμπειρος πολιτικός και θα μας σώσει. Αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Η ουσία έδειξε, η πραγματικότητα έδειξε άλλα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν, ενώ όταν ξεκίνησε όλο αυτό το show πριν από 18 μήνες περίπου, είχαν φέρει εκατοντάδες δικογραφίες και προσπαθούσαν να τις εντάξουν μέσα στην υπόθεση. Ο Ντογιάκος κατέληξε σε 10 και το βούλευμα κατέληξε σε 8. Από τις οποίες 8. Σε καμία δεν εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Ούτε ως φυσικός αυτούργος, ούτε ως ηθικός αυτούργος, ούτε ως οτιδήποτε άλλο. Κύριε ακούστε κύριε, τώρα κύριε, τι λέει εδώ. Δώστε βάση για την σημαντικά. Αυτά που σας λέμε είναι σημαντικά. Για να μην μιλάμε προς τον άλλο. Λέει ότι αποτελεί εγκληματική οργάνωση που φέρει τη μανία πολιτικού κόμματος και λειτουργεί σε αναζητήρια πρότυπα. Μυθιστόρημα. Άρλεκιν. Μια σημαντική είπαμε το πόρισμα, το βούλευμα που κατέληξε. Να απαντήσουμε πάνω σε αυτό. Και ότι κορυφαίο, αναγνωρίζοντας κορυφαίο ρόλο στις έγνωμες δραστηριότητες, τον κύριο Νίκο Μιχαλουγιάκο. Ποιες είναι αυτές, δεν τις αναφέρουνε. Πρώτη φορά δεν αναφέρονται. Το πήραμε. Προσέξτε, κατηγορούνται κάποιοι άνθρωποι για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Χωρίς να υπάρχει το ποιος έκανε τη σύσταση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ποιος την κατασκεύασε και την έφτιαξε. Ένα. Δεύτερον, δεν υπάρχουν αδικήματα. Γενικώς και αορίστως λένε, παραδείγματος χάρη εδώ, για τον κύριο Αρβανίτη. Προσέξτε εδώ τι εδώ λέει. Ο κύριος Σαλάτας δεν αμφισβητεί τις ευθύνες όσο παραπέμπονται. Αμφισβητεί ότι δεν είναι,
εγκληματική οργάνωση. Κάνετε λάθος. Δεν λέει να γίνει μεταφράση. Γιατί δεν υπάρχει οικονομικό όφελος. Δεν λέει μόνο αυτό, δεν υπάρχουν όπλα. Υπάρχει κίνδυνο για να χαρακτηριστεί μια ομάδα ως εγκληματική οργάνωση. Λοιπόν, ο κύριος Σαλάτας, σας λέω εδώ τώρα την περίληψη. Δεν απορρίπτει. Το απορρίπτει παντελώς, δεν λέει να αλλάξουν οι κατηγορίες, λέει αθώωση ο κύριος Σαλάτας. Όχι, πλημέλημα λέει. Αθώωση. Όχι, πλημέλημα. Αφήστε να τελειώσω. Λέει πλημέλημα για ένα όπλο. Στην περίπτωση που ήταν αλλαγμένο. Η άποψη Σαλάτα πλειοψηφούσε, ο σκληρός πυρήνας Χρυσής Αυγής θα έπεφτε στα μαλακά και θα δικαζόταν μόνο. Αυτό δεν το λέει η κυρία Μάνδρου, δεν το λέει ο κύριος Σαλάτας. Η κυρία Μάνδρου το λέει. Απορρίπτει με τον έναν όταν μας κάνει. Η κυρία Μάνδρου το λέει, ο κύριος Σαλάτας. Ο κύριος Σαλάτας, ο εισηγητής του Συμβουλίου, είπε ότι επιμέρους δικογραφίες, αυτές οι 8 για τις οποίες παραπέμπεται ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα, ένα κόμμα επί της ουσίας, δεν έχουν καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Δεύτερον, δεν βρέθηκε μαύρο χρήμα. Άρα, βάσει. Ορίστε. Άρα, με τη Χρυσή Αυγή έχουν σχέση. Άρα, καθόλου ούτε με τη Χρυσή Αυγή. Αν κάποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας διαπράξει ένα έγκλημα, αυτομάτως όλο το κόμμα πηγαίνει κατηγορούμενο. Αυτό λέει. Δεύτερον, δεν βρέθηκε καθόλου πουθενά μαύρο χρήμα. Άρα, βάσει τη συνθήκη του Παλέρμου περί εγκληματική οργάνωση, δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση. Τρίτον, δεν υπάρχει κεντρικό οπλοστάσιο γιατί μας κατηγορούσε για όπλα. Τα όπλα που βρέθηκαν δεν προορίζονταν για φοδιασμό εγκληματική οργάνωση. Το όπλο που μπορεί να βρέθηκε στο σπίτι του Λέω του Παναγιώτρου που δεν βρέθηκε και μπορεί να ήταν παράνομο γιατί το είχα για την προσωπική ασφάλεια που δεν βρέθηκε, επαναλαμβάνω, είναι ένα πλημέλημα που τιμωρείται με 4 έως 6 μήνες. Αυτό λέει. Και τέταρτον, υπάρχει κατηγορία που σας είπα για ένταξη, αλλά όχι για συγκρότηση. Πουθενά δεν αναφέρεται πότε, από ποιους και από ποιες συνθήκες συγκροτήθηκε η πλημματική οργάνωση. Με συγχωρείτε, αυτό που λέει ο Μάκης και αυτό που διαβάζει είναι ότι το οικονομικό όφελος είναι ένα, είναι ένα κομμάτι. Το κυριότερο στοιχείο, ο πυρήνας. Βασικό. Εκεί εντόπισε. Και το λέει αυτό εντόπισε ο δικαστής. Γι' αυτό λέει μαλακά. Δεν εντόπισε όμως μόνο εκεί. Σας επαναλαμβάνω. Μα το κύριο στοιχείο αυτό είναι. Το κύριο στοιχείο είναι αυτό. Το οποίο ότι δεν το κάνετε για να βγάλετε λεφτά, λέει. Από τη στιγμή. Και δεν γίνεται κλιματική οργάνωση. Και γι' αυτό δεν βρέθηκε τίποτα απολύτως. Κύριε Κουρή, κοιτάξτε. Κατηγορείται όλο το κόμμα, το οποίο σήμερα είναι η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ως μια εγκληματική οργάνωση που παριστάνει το κόμμα. Πριν έρθω στο στούντιο, ρώτησε ένας συνεργάτης, αστειευόμενος, αν μπορώ να μαντέψω πότε εντάχθηκε στην υποτιθέμενη εγκληματική οργάνωση ο αρχηγός Χρυσής Αυγής. Και μου έδωσε τρεις επιλογές. Και είπα τυχαία τρεις ημερομηνίες, ξέρω εγώ το 80, το 85 και το 90. Και μου λέει όχι, αν διαβάσεις το βούλευμα, εντάχθηκε το 2008. Πώς όμως είναι κατηγορούμενος για ένα καταστατικό του 80 με το υποτιθέμενο καταστατικό που έφερε ο Βουρλιώτης και είπε ότι η Χρυσή Αυγή θέλει να διαπράξει ή δεχθεί εγκλήματα και να εξοντώσει πολιτικούς αντιπάλους από τη δεκαετία του 80 ακόμα και ενεργοποίησε την υποτιθέμενη αυτή εγκληματική οργάνωση 30 χρόνια μετά, τη στιγμή που όλο το κόμμα απαρτίζεται από μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία δεν ήρθαν ούτε το 80, ούτε το 90, ούτε το 2000. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι εντάχθηκαν στο κόμμα το 2012 και την ίδια στιγμή που εκλέγησαν βουλευτές. Βαφτίστηκαν ταυτόχρονα και μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό δηλαδή απόδειξη ότι η δίωξη ότι είναι πολιτική. Διώκεται το φρόνημα και τίποτε άλλο. Επιπλέον, γράφει για τον επιπλέον κύριο και το πιο σημαντικό, και θα επιστρέψουμε και στον κύριο Αρβανίτη και προσωπικά κιόλας, γιατί όταν κατηγορείσαι για κάτι θα πρέπει να αποδείξει το δικαστήριο την ενοχή σου. Όχι εσύ την αθωότητά σου. Διότι υπάρχουν. Το δικαστήριο πρέπει να φέρει κάποιες αποδείξεις. Ναι, όταν μιλάμε όμως για αθωότητα και ενοχή, σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία. Όλο το βούλευμα, το παραπεμπτικό. Δεν είναι πρώτη φορά δικαστήριο. Όχι, όχι, όχι. Παραπέμπτε κάποιος να δικαστεί με βαριές κατηγορίες. Όλο το βούλευμα απαρτίζεται από στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με ρητορική, με κείμενα και με ομιλίες, όχι με πράξεις. Δηλαδή, θα κατηγορηθούμε όλοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης με ποινή κάθεξης 20 και 30 χρόνια για ρητορική μίσους. Τι σημαίνει ρητορική μίσους? Άκουγα σήμερα σε ένα δελτίο ειδήσεων ότι η κυρία Ζαρούλια λέει έδινε το πράσινο φως για να γίνονται επιθέσεις. Ότι ο κύριος Ηλιόπουλος έστειλε μηνύματα για να ενεργοποιεί τα τάγματα εφόδου και προέτρεπε σε βίαιες πράξεις. Δεν λένε ποιες είναι οι πράξεις αυτές, δεν λένε ποια είναι η δράση των πράξεων αυτών, δεν λένε ποια είναι τα θύματα των πράξεων αυτών κ.ο.κ. Γενικά και αόριστα υπάρχει μια αναταραχή στην Ελλάδα, η οποία δημιουργείται από μια ομιλία του Ματθιόπουλου στη Βουλή, από ένα κείμενο του Παπά σε μια εφημερίδα κ.ο.κ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν. Μέχρι πριν από ένα χρόνο που άρχισαν οι προφυλακίσεις, 1,5 περίπου, άρχισαν οι προφυλακίσεις στελεχών της Χρυσής Αυγής, του με επικεφαλής τον, με πρώτο τον επικεφαλής Χρυσής Αυγής, όλα αυτά που περιγράφεται, εμείς τα βλέπαμε σε διάφορα σκηνικά να εκτυλίσσονται. Βλέπαμε. Δολοφονίες. Αφήστε με ένα λεπτάκι. Αφήστε με ένα λεπτό. Αφήστε με. Βλέπαμε τις κοινές λαϊκές αγορές. Βλέπαμε βουλευτές σας να μιλάνε με
απρεπέστατο τρόπο σε αξιωματικούς ανώτατους της ελληνικής αστυνομίας και αυτοί να κάθονται και να το δέχονται. Και αυτοί να κάθονται και να το δέχονται. Βλέπαμε σκηνές τέτοιες, οποίες η αλήθεια είναι πως στον τελευταίο χρόνο πια στο Μελιγαλά είδαμε να χτυπιούνται ηλικιωμένοι άνθρωποι από στελέχη σας, έτσι, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Τα είδαμε όλα αυτά. Λοιπόν, όχι, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Να απαντήσω όμως στον Μελιγαλά. Τα οποία τον τελευταίο χρόνο, η αλήθεια είναι πως δεν τα βλέπουμε πια μετά τις προφυλακίσεις. Επαναλαμβάνω. Είπατε τρία περιστατικά. Για τις μεν λαϊκές αγορές. Είπατε τρία τυχαία. Και απαντώ και στα τρία τυχαία. Πρώτον, στις λαϊκές αγορές αθώθηκε ο κύριος Μπαρμπαρούσης, πάει και τελείωσε για τις κλωτσίες που έδωνε στα χαρτόκοδα. Αθώωση. Πλήρης. Τελείωσε. Αλλά καλά έκανε. Σε επαναλαμβάνω, αθώθηκε. Οι εικόνες που είδαμε, καλό σε λέει. Κακέ, αθώθηκε. Αυτό δεν λέμε. Καλά, αθώθηκε. Πώς δέχεστε τη δικαιοσύνη εκεί και δεν τη δέχεστε τώρα, λοιπόν. Μισό. Όχι, κύριε Παναγιώτα, δέχεστε τη δικαιοσύνη στην αθώωση εκείνη και δεν τη δέχεστε στην περίπτωση τη δική σας. Πήγανε στη δικαιοσύνη, έγινε το δικαστήριο. Εκεί είναι καλή δικαιοσύνη. Αθώθηκε, να τελειώσουμε. Δεν είναι καλή κακή. Έγινε το δικαστήριο. Δεύτερον, είπατε για το Μελιγαλά. Για το Μελιγαλά. Ένα μικρόφωνο τραβήχτηκε. Κακός. Ένα μικρόφωνο τραβήχτηκε. Νομίζω ότι εσείς κάποιος άλλος που πήγε μπροστά. Ένας ηλικιωμένος που δεν άρπαξε κάτι ψηλές. Ένας ηλικιωμένος. Κανένας δεν άρπαξε τίποτα. Όχι, ήταν ο κεφαλής, ο πρόεδρος του χωριού, νομίζω, ο Δήμαρχος. Ούτε πρόεδρος του χωριού, ούτε τίποτα απολύτως. Αυτό είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτό, αν είναι έτσι, θα γίνει το δικαστήριο και θα δούμε τι θα είναι. Και πάμε τώρα στο σημαντικό. Αυτό είναι από το βούλευμα. Και λέει, ο λόγο κατηγορούμενος Μιχαήλ Αρβανίτης Αβράμης. Το ίδιο είναι φωτοτυπία για όλους τους βουλευτές. Από τότε που εντάχθηκε στην παραπάνω οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους με κάθε τρόπο και μέσω της επιδιώξης της, ανελήχθηκε στην ιεραρχία της και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής των θέσεών της, των δράσεών της και των στόχων της, αναφερόμενος απευθείας στον αρχηγό Νικόλαο Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις της με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και εναντίον ομάδων ή ατόμων που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτική φυλετική εχθρή της με ομιλίες του σε διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμα και από το βήμα της Βουλής. Με λίγα λόγια, διώκεται το φρόνημα. Όχι οι πράξεις. Αυτό μιλάμε. Κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και το είδαμε για μία ακόμα φορά σήμερα με αυτό το τσίρκο. Ο αρχηγός Χρυσής Αυγής και οι βουλευτές να πηγαίνουν σιδηροδέσμοι στη Βουλή, να τους πηγαίνουν στα υπόγεια κάτω, να τους βγάζουν τις χειροπέδες, να τους πηγαίνουν πάνω συνοδεία και πάλι το ίδιο. Πότε αυτά τα πράγματα είναι έσχημα. Να απαντήσω πάντως σε κάτι για να μην δημιουργούμε λαθασμένες εντυπώσεις. Τα περιστατικά που αναφέρατε έγιναν, δεν έγιναν. Εμείς για τη συντομία του χρόνου τα αποδεχόμαστε όλα ότι κακώς έγιναν. Ας πούμε όμως ότι έγιναν, έτσι. Ναι. Δεν συνιστούν όμως τον ορισμό εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή, τα περιστατικά, ξαναλέω, έγιναν, δεν έγιναν, δεν συνιστούν τον ορισμό της εγκληματικής οργάνωσης. Υπάρχει μια διεθνή σύμβαση, η σύμβαση του Παλέρμο, την οποία την έχει υπογράψει και έχει αποδεχθεί με νόμο του κράτους και η Ελλάδα, όπως και άλλα, αν θυμάμαι καλά, 180 κράτη. Ανεπιφυλακτά, την έχει δει. Που σημαίνει ότι η χώρα μας δεσμεύεται να τηρήσει την διεθνή αυτή νομοθεσία. Η άλλη άποψη όμως που είναι και από τον Άριο Πάγο, και από τον Άριο Πάγο. Δεν ισχύει. Δεν είμαι νομικός. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Το διεθνές δίκαιο υπερισχύει του ελλαδικού προκειμένου. Οι δικαστές της υποψηφίας υποστηρίζουν συγκεκριμένα ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η σύμβαση του Παλέρμου, αλλά η ελληνική νομοθεσία, παρένθεση, ψηφίστηκε το 2001 και είναι το περίφημο άρθρο 187 του ποινικού κώδικα μας. Τι είναι η παρένθεση. Κύριε Κουρή. Καθώς η νομοθεσία αυτή είναι αυστηρότερη και επιπλέον έχει δοκιμαστεί επί 15 επιπλέον χρόνια. Στη δικαστική πρακτική έχει κληθεί. Ψέμα. Στη δικαστική το ευρωπαϊκό δίκαιο έχει κληθεί του ελληνικού δικαίου. Δικαστικά ως και στον Άριο Πάγο, χωρίς ποτέ να διατυπωθεί άλλη γνώμη και έχει οδηγήσει σε καταδίκες δεκάδων υποθέσεις. Δεκάδες υποθέσεις. Ψέμα, κύριε Κουρή. Ψέμα. Ψέμα. Σε ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει. Η συνθήκη του Παλέρμου υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Δεν μπορεί να λέμε ότι άλλοτε η εθνική νομοθεσία να υπερισχύει και μετά. Η δίκη πότε ξεκινάει. Θεωρητικά κάποια στιγμή τον Απρίλιο. Τέλη του Απρίλιο, χώρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα έχουν αποφυλακιστεί τουλάχιστον οι τρεις προφυλακισμένοι, σωστά. Και σε ποιο χώρο, εφόσον οι ενστάσεις μας δεν έχουν γίνει δεκτές, ναι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με την παρέλυση του 18 μήνου για τους πρώτους τρεις βουλευτές. Που είναι δηλαδή, Μάρτιο αυτό, έτσι. 28 Μαρτίου για τον κύριο Λαγό, τον κύριο Παπά και τον αρχηγό μας, τον κύριο Μιχαλολιάκο, θα αποφυλακιστούν. 69 κατηγορούμε. Σύνολο πάνω από 70, αν δεν κάνω λάθος. Και Μάρτιο θα είναι στρατός, έτσι. Κοιτάξτε, να πω κάτι. Πάντως, επειδή συζητάμε για τη δίκη. Τραγέλαφος. Δεν παραπονιόμαστε. Ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη αυτή. Αλλά με θυμίζουμε κάτι που λέγαμε από την αρχή της άσκησης των διώξεων αυτών. Ότι θέλουμε και θέλαμε και τότε να γίνει η δίκη. Γιατί σε μια ανοιχτή ακροαματική διαδικασία, η οποία θα καλυφθεί πανελληνίως και θα μπορεί ο καθένας πλέον να ακούσει και να δει. Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη.
επιβάλλεται. Εμείς το θέλουμε. Δεν είναι παράδοξο η μεγαλύτερη υπόθεση που έχει απασχολήσει την ελληνική κοινωνία αυτό τα τελευταία δύο χρόνια. Δικαστήριο, δεν είναι. Δικαστήριο, ναι, ναι. Επιβάλλεται. Ναι, ναι. Η μεγαλύτερη υπόθεση που έχει απασχολήσει ναι. την ελληνική κοινωνία για δύο χρόνια ναι. με αφιερώσει δεκάλεπτε στα δελτία των 8 να μην υπάρχει κάλυψη αυτή τη δίκη, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν παράδοξο. Και στη δίκη θα αναγκαστούν, επιτρέψτε μου, να βγει και το βίντεο Μπαλτάκου. Δεν μπορούν να μην το δεχτούν. Υπάρχουν 15 αντίστοιχε περιπτώσει σοβαρότερε. Σοβαρές σαν αυτή όπου γίνεται δεκτό και το ηχητικό ντοκουμέντο που ο Αντώνης Σαμαράς, ο τέος πρωθυπουργός, παίρνει τηλέφωνο δικαστικό λειτουργού και λέει στον Ντογιάκο τι να κάνει με τους βουλευτές και όλα θα βγουν στη φορά. Λοιπόν. Και έχουμε πει κάτι, ότι όλοι όσοι πρωτοστάτησαν σε αυτό το έσχος, εις βάρος της Χρυσής Αυγής, στο βιασμό της δημοκρατίας, θα δώσουν λόγο σε μια μελλοντική ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που είστε μαζί μας. Θα είμαστε και αύριο Παρασκευή εδώ. Ο Μάκης Κουρής βγάζει το παρόν, δεν θα είναι μαζί μας. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε ενδιαφέρον σε πολλά. Θα μας λείψει, αλλά όχι οι πληροφορίες του. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κόντρα 24 με τον Εμίλιο Λιάτσο. Το πρωί στα παιδιά την Κόντρα News. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Mama, be now, Mama. Φοβάμαι, Mama. Be now, Mama.